μπείτε στην πολιτική, βλέπετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις προς τις γυναίκες, είναι εύκολα θύματα στην κριτική των αντρών, υπάρχουν εντάσεις στις συζητήσεις τις πολιτικές μεταξύ των αντρών και των γυναικών. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το έχετε βιώσει? Θεωρώ ότι η πολιτική είναι αφιλόξενη για τις γυναίκες. Καταρχήν είναι πολεμική και ο πολεμικός χαρακτήρας της πολιτικής δεν ταιριάζει στις γυναίκες. Το περιεχόμενό της είναι προσανατολισμένο προς τους άντρες και όχι προς τις γυναίκες. Είναι ανδροκρατούμενη η πολιτική. Κατά κύριο λόγο η πολιτική είναι άντρες. Όλο αυτό φτιάχνει ένα εχθρικό, αφιλόξενο έως εχθρικό περιβάλλον για τις γυναίκες. Γι' αυτό και οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Πολλές φορές τα κόμματα έχουν δυσκολία να συμπληρώσουν τα ψηφοδελτιά τους με γυναίκες, ακριβώς διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες γυναίκες. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο, την ίδια τη φυσιογνωμία της πολιτικής απέναντι στις γυναίκες. Τι να πω, ότι τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των γυναικών είναι σε τρίτη μοίρα στις ατζέντες των πολιτικών κομμάτων. Να πω ότι τα ίδια τα κόμματα αναπαράγουν ένα σεξιστικό λόγο σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Ότι το γενικότερο περιβάλλον, ας πούμε, για ένας άνδρας κρίνεται για τις απόψεις του. Ποιες απόψεις έχει, ποια πολιτική συμπεριφορά έχει. Ενώ πολλές φορές οι γυναίκες κρίνονται για την εμφάνισή τους, για τον ντύσιμό τους, για το τι τακούνι φορούν, τι ρούχα φορούν. Και όχι για την πολιτική του συμπεριφορά και για τις απόψεις. Εύκολα εγκαταλείπει μια γυναίκα την πολιτική που έχει μπει ήδη σε αυτή τη διαδικασία εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς? Όχι εύκολα. Αυτές που έχουν αντέξει και έχουν φτάσει στην πολιτική δύσκολα θα βγουν εκτός. Αλλά όλο και πιο λίγες γυναίκες, όλο και πιο λίγες, όχι όλο και πιο λίγες, αλλά γενικότερα η πολιτική είναι αφιλόξενη για τις γυναίκες. Άρα πολύ λίγες γυναίκες αποφασίζουν να ενταχθούν στην πολιτική και να κάνουν καριέρα στην πολιτική. Είπατε όποιες αντέξουν. Είναι σκληρό το σκληραίνει τελικά μια γυναίκα μετά από όλη αυτή, μετά από χρόνια πολιτικής, αλλάζει? Είναι ένα περιβάλλον ιδιαίτερα σκληρό για τις γυναίκες. Να σας πω κάτι. Οι γυναίκες δεν έχουν μάθει να είναι εκτεθειμένες τόσο πολύ στη δημόσια σφαίρα. Η πολιτική είναι ένας χώρος που οι γυναίκες εκτίθενται ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει περιφρούρηση που υπάρχει στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια. Άρα μπαίνουν σε ένα χώρο, σε ένα στίβο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εχθρικός, με αποτέλεσμα αυτό να είναι ενάντια στις εμπειρίες τους, σε αυτό που αισθάνονται, εκεί που νιώθουν ανθρώπινα και το καθεξής. Και πώς